δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Τρίφωνας Σαμαράς, ο οποίος πάει πολύ διστακτικά προς την άλλη ομάδα. Απλώνει χεράκια και πέφτει! Από το βάρος των γαντίων. Ή επειδή είναι ο Τρίφωνας, δεν έχω καταλάβει. Πέσαμε! Ένας πόντος για την ομάδα της φυγής! Πάλι χάσαμε, πάλι χάσαμε. Δεν πειράζει, να το πάρουμε το τριμμένο! Κακομότρες, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μπούκλα, τρέσα και δεκαπάς! Δεύτερος γύρος, έχουμε μπει δυνατά, ο Τρίφωνας προχωράει κλειστά τα χεράκια, κάπου ακουμπάει, σπρώχνει, δίνει, ξανασπρώχνει, αφήνει και πέφτει άλλη μια φορά επεισοδιακά! Η Δέσποινα δεν έκανε τίποτα, μόνο άμυνα παίζει. 2-0 υπέρ της πηγής. Καλή ξεματριά στα χρειάζεται. Ρίξτε μας ένα ξεμάτιασμα, καλέ, ρίξτε μας. Ναι παιδιά, ρίξτε ένα, το επεισόδιο έχει γυριστεί ήδη, αλλά εσείς ρίξτε ένα για το καλό. Δεν γίνεται. Και τελευταίος γύρος, ο Τρίφωνας δεν τολμάει καν να προχωρήσει με την ομάδα του. Δεν προχωράει κανένας, πήγαινε μπροστά, ποιος είναι μπροστά, κρατάει χέρια, λίγη χέρια, δεν συμβαίνει τίποτα για λίγη ώρα και μετά... Η Δέσποινα κάθεται, τα υπομένει όλα. Θα γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Γιατί ο Τρίφωνας έπεσε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω αν θες να χάσεις, πάρε την ομάδα στον Τρίφωνα. Η ομάδα της πηγής κερδίζει 3-0 το πρώτο παιχνίδι.